πληροφορία μου είναι ότι χθες, Γέροντα, όταν μας μιλούσατε και κάνατε αυτήν την εισαγωγή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο με το οποίο πρόκειται φέτος να ασχοληθείτε και να ασχοληθούμε στις ομιλίες της Κυριακής, είπατε ότι είναι δυσκολότερα η προφητεία του παρόντος παρά η προφητεία του μέλλοντος. Είναι δυσκολότερο να προφητεύσει κανείς το παρόν παρά το μέλλον. Αυτό δεν το πολύ κατάλαβα και ήθελα να σας παρακαλέσω να μας κάνετε η δυνατόν μια κάπως λεπτομερεστέρα ανάλυση του πράγματος. Βέβαια και οι τρεις κατηγορίες προφητείας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ίσως η ευκολότερη όμως να είναι η εκείνη η οποία αναφέρεται στο παρελθόν, όπως είναι η δημιουργία του κόσμου. Οπωσδήποτε, για να δείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι, κανείς δεν ήγγισε την θέση ότι ο κόσμος είναι εκ του μηδενός. Είναι αδιανόητο, γιατί ξεφεύγει από την ανθρωπίνη λογική αυτό. Πολλότερα. Διότι όταν εγώ θα κάνω παρατηρήσεις πάνω στο υπάρχον υλικό, οι παρατηρήσεις μου θα βγουν με βάση κάποια συνέπεια λογική. Εξάλλου, ποτέ δεν στηρίζουμε κάτι επιστημονικά εάν δεν έχουμε μια αυστηρή λογική συνέπεια. Όταν και ένα πείραμα. Αυτά είναι προϋποθέσεις μιας επιστημονικής τοποθετήσεως. Το πράγμα ξεφεύγει από τη λογική, δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να έγινε εκ του μηδενός? Γι' αυτό κανένα φιλοσοφικό σύστημα, ούτε άλλων λαών, ούτε των Ελλήνων που είναι Έλληνες οξύτατοι στην σκέψη, μπόρεσαν να συλλάβουν την εκ του μηδενός δημιουργία. Αυτό έχριζε αποκαλύψεως. Μόνο ένα προφητικό πνεύμα θα μπορούσε να το φανερώσει. Είναι ένα σημείο το οποίο δεν θα έπιανε το μυαλό. Είναι όμως ένα σημείο που θα τα έπιανε το μυαλό. Όπως επί παραδείγματι, αυτή η αλληλουχία των δημιουργικών πράξεων πιάνεται από το μυαλό. Και μάλιστα εδώ έχουμε την επαλήθευση της προφητείας που αναφέρεται στο παρελθόν. Ο Μωυσής λέει, την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε το φως. Τη δεύτερη μέρα, το φως την πρώτη μέρα. Απίθανο. Άλλο αυτό. Αυτό τώρα το συλλαμβάνουμε. Αυτό πειραματικά τώρα, στον 20ο αιώνα, το πιάσαμε. Διότι το σπουδαίο είναι ότι οι επιστήμονες των περασμένων αιώνα το γελούσαν αυτό. Α, λέει ο κουτός Μωυσής. Τι εννοείται εκεί, τι πράγματα είναι αυτά? Ο ήλιος έγινε την τετάρτη ημέρα και το φως έγινε την πρώτη ημέρα. Ακούτε τι έλεγαν οι ληστές του περασμένου αιώνα και οι επιστήμονες του περασμένου αιώνα. Και τώρα φτάνουμε να πούμε ότι πράγματι πρώτα έγινε το φως, διότι ο ήλιος είναι φορέας. Ο ήλιος δεν είναι πηγή φωτός. Πηγή φωτός είναι κάθε τι. Και αυτό άμα το τρίψω, αυτό το μέταλλο, αυτό το ρολόι, άμα το τρίψω θα ζεσταθεί, και άμα το τρίψω πάρα πολύ θα βγάλει και φωτιά. Πάρτε μια άξονα, πάρα πολύ απλό πράγμα, χτυπήστε απάνω σε μια πέτρα σκληρή, τι θα βγάλετε? Θα βγάλετε φωτιά. Τα πάντα έχουν μέσα τους το φως. Ο ήλιος λοιπόν δεν είναι πηγή φωτός. Δεν ταυτίζεται ο ήλιος με το φως. Ο ήλιος είναι ένας φορέας. Ένα υλικό σώμα, το οποίο μάλιστα, όπως έλεγε ο Σερ James Dean, πεθαίνει ο ήλιος. Πεθαίνει. Χάνει δηλαδή, χάνει διαρκώς. Έτσι, παρά πολλά πράγματα τα οποία μπορούσαμε να γελάμε μέχρι τον περασμένο αιώνα, τώρα έρχουν να μας επιβεβαιωθούν. Και θα λέγαμε, σε αυτή τη γλώσσα της επιστήμης έχουμε την επαλήθευση των προφητιών του παρελθόντος. Η αλληλουχία λοιπόν των δημιουργικών πράξεων είναι κάτι που μπορούσε ή μπορεί τώρα να πιαστεί.
Δηλαδή, λογικό. Λέμε, πράγματι την πρώτη μέρα με το φως, διότι το σύμπαν ξεκίνησε με το φως. Το οποίο, κάτω από ειδικές συνθήκες, έδωσε την μορφή της ύλης. Διότι η ύλη, τα ξέρετε, έχουμε πει και άλλες φορές και διαβάζετε κι εσείς ό,τι διαβάζετε και τα ξέρετε, η ύλη είναι μια άλλη μορφή του φωτός. Και από την άλλη αυτή μορφή του φωτός, την ύλη, έχουμε πλέον την διαμόρφωση της ύλης, και η οποία διαμορφωμένη μας δίνει αυτή την απέραντη ποικιλία των ειδών. Έχουμε βεβαίως αυτά τα 100 στρογγυλά, σας το λέγω, στοιχεία, όπως τα συναντάμε όχι μόνο στη γη αλλά και στο σύμπαν, όπως είναι το ήλιο, το οποίο πρώτα στον ήλιο το βρήκαμε και μετά το βρήκαμε στη αέρια. Αυτά τα πράγματα συνιστούν μετά στις ποικίλες τους ενώσεις, μορφές και τώρα, μια μεγάλη κλιμάκωση δημιουργημάτων, ειδών, ποικιλίες, πάρα πολλές. Έχουμε όμως μια διάταξη, μια κατάταξη των ειδών. Λέμε ότι προηγούνται τουλάχιστον στη ζωή, στο θέμα της ζωής. Προηγείται ο χόρτος, το φυτικό βασίλειο. Συγγνώμη, το φυτικό βασίλειο. Και του φυτικού βασιλείου ο χόρτος είναι αρσενικό, ο χόρτος, και μετά είναι οξυλώδης χόρτος, δηλαδή το δέντρο. Από το ζωικό βασίλειο προηγούνται τα ψάρια. Ακολουθούν τα πτηνά και μετά έχουμε τα ερπετά, τα τετράποδα, τον άνθρωπο. Αυτά, οπωσδήποτε, με την έρευνα, την επιστημονική, τα βγάλαμε. Ότι ναι, βλέπετε ότι δεν θα χρειαζόταν ίσως να έχουμε την προφητεία στο σημείο αυτό, απλώς η προφητεία επαληθεύεται. Και επαληθευωμένοι θαυμάζομαι το βιβλίο του Θεού. Και αυτό θέλει ο Θεός, να θαυμάσουμε τον Θεό, να θαυμάσουμε την προφητεία. Έτσι, η προφητεία του παρελθόντος έχει βεβαίως δύσκολα σημεία, αλλά έχει όμως και εύκολα σημεία. Σας το εξήγησα. Η προφητεία του μέλλοντος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον. Κανείς. Οι προβλέψεις εντούτοις μπορεί να σταθούν σαν μια πρόγνωση του μέλλοντος. Πάρα πολλές φορές βλέπετε να έχουμε βιβλία επιστημονικά, παράδειγμα ο Ιούλιος Βέρν, ο οποίος δεν έφυγε καν από τη Γαλλία και έχει τόσα ταξίδια στα βιβλία του και έχει τόσα πράγματα τα οποία στάθηκαν αληθινά προφητικά σημεία για την εξέλιξη της επιστήμης. Στην εποχή του αυτά δεν υπήρχαν. Και θαυμάζουμε πώς ακριβώς αυτός ο άνθρωπος έπιασε με την επιστημονική του φαντασία πράγματα τα οποία έγιναν ύστερα από 100 χρόνια. Βλέπετε ότι μπορούμε παρατάφτα, μα δεν ξέρουμε το μέλλον, μπορούμε παρατάφτα μερικά πράγματα να τα προδικάσουμε και να είπουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ύστερα, με μερικές προβλέψεις που έχουμε, λέμε ότι θα έχουμε καταιγίδα αύριο. Είναι πρόβλεψη του μέλλοντος. Ή αύριο, σε από λίγο καιρό, μπορεί να προβλέπουμε τους σεισμούς και να λέμε ότι μπορεί να γίνει σεισμός. Ή μπορεί να προβλέψουμε μια έκρηξη σελήνης, ηλίου, μάλιστα εκεί ευχερέστατα και με τα πάσα ακρίβεια. Μπορούμε να πούμε ότι ύστερα από 500 χρόνια τι είδους έκρηξη ηλίου μπορεί να έχουμε η σελήνης. Σε ποιο σημείο, τι μορφής, με τα μαθηματικής ακρίβειας. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν μπορούμε να πούμε και από το μέλλον, αλλά τέτοιες φύσεις. Το τι σε μια λεπτομέρεια μέσα στην ιστορία μπορεί να συμβεί, αυτό δεν μπορεί. Και η προφητεία έρχεται να αποκαλύψει όχι εκείνα τα οποία προβλέπει ο άνθρωπος επιστημονικά φυσικά, αλλά εκείνα τα οποία μπορεί να συμβούν σε ένα συνδυασμό τέτοιο μέσα στην ιστορία, που να είναι τελείως ασύλληπτος ο συνδυασμός αυτός.
Έτσι είναι πολύ σκοτεινό το μέλλον, σε μερικούς τομείς του όχι. Το παρόν. Γιατί είναι δύσκολο το παρόν? Το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αγαπητοί μου, διότι επειδή είναι μέσα στην εποχή μας, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε και μετά θα σας πω κάτι που είναι επαλήθευση πράγματος. Όταν ήμεθα μέσα σε ένα... Ήμεθα πάνω σε ένα βουνό. Σε ένα βουνό. Δεν μπορούμε να δούμε την κορφή του σε κάποια σημεία του βουνού, κάτω από την κορυφή, και δεν μπορούμε να έχουμε ολόκληρη την εικόνα του βουνού. Είναι αδύνατο. Εάν είμαι μέσα σε ένα μεγάλο κτίριο, σε ένα δωμάτιο, δεν μπορώ να έχω εικόνα όλου του κτιρίου. Πρέπει να είμαι απ' έξω, πρέπει να είμαι μακριά, για να μπορώ να έχω μια εικόνα. Έτσι λοιπόν, ευρισκόμενοι μέσα στην εποχή μας, δεν μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και μάλιστα αυτά τα πράγματα, εάν είναι του Θεού, βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μερικά πράγματα από την εποχή μας, δεν τίθεται θέμα, αλλά εκείνα τα οποία ο Θεός εργάζεται και θα ήθελε να αποκαλύψει, δεν μπορούμε εύκολα να τα πιάσουμε. Γιατί ήμαθα μέσα στην εποχή. Και θα λέω τώρα το παράδειγμα, το πιο μεγαλύτερο που έχουμε, είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού. Προεφητεύθη ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ότι θα γίνει άνθρωπος. Προεφητεύθη, κάτι που ανήκει στο μέλλον. Ήρθε αυτό. Κάποτε έγινε παρόν. Ποιος, πέστε μου, θα μπορούσε ποτέ να υποπτευθεί ότι αυτός ο άνθρωπος που τον έλεγαν Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Πέστε. Ούτε ένας άνθρωπος. Κι όμως θα είναι μαζί μας. Ορίστε. Προσέξτε με. Ούτε ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που είναι ο προφήτης και θα αποκαλύψει το παρόν, ξέρετε τι ομολογεί? Και εγώ, λέγει, δεν ήξερα ποιος είναι ο Μεσσίας, αλλά εκείνος που μου είπε να βαπτίζω, μου είπε, σε εκείνον που θα δεις να κάθεται, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιον σαν περιστερά, αυτός είναι. Κοιτάξτε, και εγώ δεν ήξερα. Έχριζε λοιπόν το πράγμα προφητικού πνεύματος. Έτσι, ποιος μπορούσε ποτέ να υποθεθεί μέσα εις το παρόν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού? Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, και μάλιστα, αν θέλετε, ανήκοντες στο παρόν, βλέποντες πίσω το παρελθόν και μπροστά το μέλλον, μπορούμε να δεχτούμε μία προφητεία και να πούμε θα έρθει. Ανήκοντες όμως μόνο εις το παρόν, για να δούμε κάτι που ανήκει στο παρόν, μπορούμε να αρνηθούμε. Απόδειξη, οι ίδιοι σύγχρονοι του Ιησού Χριστού που ειρνήθησαν την θεανθρωπίνη του φύση. Μας κάνει κατάπληξη αυτό. Οι άρχοντες του λαού που μελετούσαν τους προφήτες δεν μπόρεσαν αυτό το πράγμα να το διακρίνουν. Να, γιατί είναι δυσκολότερο πράγμα, δυσκολότερο είδος η προφητεία του παρόντος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν θα πει ο Αντίχριστος, παρά τα σημάδια που θα έχουμε, δεν θα είμαστε σίγουροι, γιατί θα ξαναπώ άλλη μια φορά, ο Αντίχριστος θα είναι φιλάνθρωπος, θα είναι σοφός, θα είναι θαυμάσιος άνθρωπος, και πρέπει να μας αποκαλυφθεί ότι είναι ο Αντίχριστος, και θα μας αποκαλυφθεί. Δεν θα πιστεύουμε, και τότε θα είναι κάτι το παρόν, ανήκει στο παρόν για τους τότε. Σήμερα κοιτάξτε, ποιος έχει αντίληψη ότι θα είναι σοφός, όπως το λένε κλπ. Κλπ. Να, λένε, ο Αντίχριστος θα είναι σοφός, σπουδαίος, σπουδαίος, σπουδαίος. Ποιος έχει αντίληψη από τους πιστούς? Κανείς. Όταν θα έρθει όμως τότε, πολλοί πιστοί θα έχουν αντίληψη. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι ο Αντίχριστος? Και έτσι πρέπει να πιστέψω στην προφητεία, και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα υπάρξουν οι δύο, όπως σας είπα, ο Ενόχ και ο
ο Ηλίας, οι οποίοι θα αποκαλύψουν τον Αντίχριστο. Για να δείτε το πράγμα, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, το οποίο είναι σκιώδες. Όταν εμφανίζεται ο μασονισμός, ο οποίος είναι προδρομική κατάσταση του Αντιχρίστου, δηλαδή είναι από τους πολλούς αντιχρίστους που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πολλοί αντίχριστοι γεγόνες είναι οι προδρομικές καταστάσεις ή τα προδρομικά πρόσωπα του Κυρίου Αντιχρίστου. Λοιπόν, τι γίνεται όταν θα πούμε ότι ο μασονισμός πλήττει την θρησκεία, πλήττει των χριστιανισμών, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι φοβεροί, έχουν ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα και οι ίδιοι μασόνοι και οι χριστιανοί που δεν έχουν ερευνήσει τα πράγματα, και όμως θα πούν είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι, κάνουν έργα, ιδρύματα, φιλανθρωπίες, τούτα εκείνα, και εκεί υπάρχει η απάτη. Μάλιστα, αλλά και ο Αντίχριστος θα είναι φιλάνθρωπος. Αυτή είναι η απάντηση. Ακούστε, θα το ξέρω πάλι μια φορά. Μάλιστα, αλλά και ο Αντίχριστος θα είναι φιλάνθρωπος. Συνεπώς, δεν με ξεγελάς ότι ο μασονισμός έχει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Διότι το κύριο επιχείρημα του μασονισμού υπέρ του εαυτού του είναι αυτό. Ότι είμαστε μια φιλανθρωπική, φιλοσοφική και φιλανθρωπική εταιρεία. Βεβαίως δεν είναι αυτό, είναι θρησκεία ο μασονισμός. Αυτά είναι τα καμουφλάζ, αντίθετα θέματα. Αλλά τέλος πάντων αυτό που λένε και αυτό που φαίνεται και αυτό που οι πολλοί βλέπουν και δέχονται. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό είναι επιχείρημα, διότι και ο Αντίχριστος θα είναι φιλάνθρωπος. Είδω η απάντηση και έκλεισε. Όμως οι άνθρωποι θα πιστούν και με το μασονισμό πείθονται. Άντα από εκεί σου λέει. Έτσι και τότε με τον Αντίχριστο δεν θα πείθονται οι χριστιανοί. Ξέρετε ποιοι θα πιστούν? Οι ταπεινόφρονες. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος θα πιστεί. Και οι μύφοντες στην καρδιά, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, διότι η καθαρή την καρδία όχι μόνο των Θεών όψονται, αλλά βλέπουν και όλες αυτές τις καταστάσεις. Η καθαρή καρδιά είναι μεγάλο κεφάλαιο. Και η ταπείνωση, ταπείνωση, ξέρετε τι θα πει? Θα πει, εγώ δεν δύναμαι να το δω, αλλά αφού όμως με ειδοποιεί η Γραφή, με ειδοποιούν οι πατέρες, με ειδοποιεί η Εκκλησία, το δέχομαι. Μόνο ο ταπεινός δέχεται. Ο υπερήφανος δεν δέχεται. Εκείνος που λέει άντε και πού το ξέρεις και δεν είναι έτσι, δεν έχει ταπείνωση. Αυτός θα την πάθει. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε πάντα την ταπείνωση, όχι μήπως μας προλάβει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ο Αντίχριστος κλπ. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι οι εποχές χειρότερες, καλύτερες. Ευαργέστε. Και στην εποχή που ζούμε, ήδη καταστάσεις υπάρχουν. Τι να ζήσω στις προδρομικές, τι στις ατόφιες της τότε. Το ίδιο είναι. Και έτσι και τώρα θα γλιτώνω από τις προδρομικές καταστάσεις του Αντιχρίστου, αν έχω ταπείνωση. Και παραδέχομαι αυτό που λέει η Εκκλησία. Το μυαλό μου μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Αλλά άμα πω, το λέει η Εκκλησία και για μένα τελείωσε το θέμα, πάει. Αγαπητοί μου, σας το λέω αλήθεια. Αν φτάσουμε σαν χριστιανοί να πούμε, το λέει ο Χριστός, το λένε οι πατέρες, δηλαδή η Εκκλησία, και για μένα δεν σηκώνει καμία κουβέντα, έστω και αν το μυαλό μου δεν το καταλαβαίνει, θα το ξέρετε, είμαστε σε δρόμο σωστό. Αλλά αυτό μόνο ο ταπεινός άνθρωπος. Γι' αυτό ας καλλιεργούμε την ταπείνωση, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη και βασική. Μάλιστα βασικά χρήσιμη για να σου πω. Αυτά ως προς την απορία του κυρίου Λανίου.